Ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή το χώρο τη ανάνυψη των χειρουργείων. Να τον κλείσουν ω ανάνυψη των χειρουργείων, να τον κάνουν με 3 και για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ασυολόγου για να λειτουργήσουν τη μεθ COVID-3, θα μείνουν μόνο δύο αίθουσε χειρουργείων ανοιχτέ για τα επίγοντα και για τα έκτακτα. Αυτό είναι μια τραγική εξέλιξη. Ήδη είχαμε την προηγούμενη χρονιά μείωση κατά 2.200 χειρουργικέ επεμβάσει, από 11.000 φτάσαμε στι 8.800 περίπου. Είμαστε σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Υπάρχουν ειδικότητε όπω την ευρωχειρουργή, καρδιοχειρουργή που δεν υπάρχουν αλλού. Υπάρχει εξοπλισμό και υποδομή για χειρουργία πολύπλοκο που δεν υπάρχει αλλού. Δύσκολα επικίνδυνα περιστατικά που στραβώνουν. Έρχονται από όλη την βορειοδυτική Ελλάδα και αυτό που καταγράφεται κάθε χρόνο στα επίσημα στοιχεία. Και αυτό το πράγμα είναι αποτέλεσμα ενό τεράστιου διεξόδου που έχει οδηγήσει το πλό εξή γεγονό. Υπάρχουν αναξιοποιητέ λιμνάζουσε κλίνε, όπω οι έξι κλίνε μεθ στη Λευκάδα με όλον τον εξοπλισμό. Στον οποίο, μάλιστα, από τα Χριστούγεννα στείλανε και τέσσερι νοσηλεύτριε να εκπαιδευτούν στη ΜΕΘ τη Σάρτα. Ο σχεδιασμό σταμάτησε γιατί δεν χρηματοδοτήθηκε να προσληφθεί ιατρικό προσωπικό. Έχουμε τι ΜΕΘ τη Σάρτα, οι οποίε τον Οκτώβριο είχαν ζητήσει με αισθησιολόγου να ανοίξουν τι πέντε κλίνε μαρνητική πίεση που είχαν, και αυτό δεν μπήκε σε προτεραιότητα όταν ανοίξαν τέσσερι κλίνε του Χατζικώστα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχουν γιατροί και αυτό είναι ψέμα. Προχθέ η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 100 στις ήδη υπάρχουσε προκηρύξει που περιμένουν εκτό εσύ. Αλλά ακόμα και με αυτή τη δυνατότητα στελέχου, την οποία δεν την επιλέγει η κυβέρνηση. Για το Θεό, γιατί δεν επιτάσσουν οι ιδιωτικέ ΜΕΘ στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν επιτάσσουν νοσοκομιακού γιατρού, εντατικολόγου ή πνευμονολόγου, αντί των γιατρών τη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία που δεν μπορούν να προσφέρουν νοσοκομιακή φροντίδα, προκειμένου να μην έχουμε αυτή τη δυσμενέστατη εξέλιξη. Τα επίσημα στοιχεία του νοσοκομείου λένε ότι από 2.150 αυξήθηκαν κατά 266 οι εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό. Θα θυμίσω ότι 10 μέρε πριν τι εκλογέ του 19, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε φεκ, το οποίο θα σα το στείλουμε, στο οποίο προσαρτά τι 85 κλίνες του καινούριου κτιρίου, εξαφανίζοντα όμω και μη βάζοντα τι 315 θέσει υπαλλήλων που χρειάζονται για αυτέ τι 85 κλίνε ακόμα και με τις προ-COVID προ covid, ανάγκο, προ -COVID εποχής ανάγκες. Για το νοσοκομείο έτσι όπως είναι τώρα, είμαστε πολύ λιγότεροι από αυτούς που θα χρειαζόμαστε, αν όχι τώρα μάλιστα που έχουμε. Τρεις μεθ COVID καινούργιες, τέσσερις μελ, πέντε εμβολιαστικέ γραμμές. Συνολυπολογήστε ότι 70.000 λιγότερε επισκέψει που έγιναν το 20 σε σχέση με το 19. Τι 50% λιγότερε κατά χιλιάδε ακτινογραφίε, μαστογραφίε ή στάλθηκε πελατεία αθρώα στον ιδιωτικό τομέα. Και ακόμα αυτή τη στιγμή, που οι εμβολιασμοί πάνε αργά και κανένα δεν μα λέει πότε θα τελειώσει, το μόνο που σκέφτονται είναι να κλείσουν τα τριτοβάθμια χειρουργία. Είμαστε σίγουροι και ξέρουμε και περιμένουμε τι αντιδράσει του χειρουργικού τομέα ότι δεν είναι σύμφωνο ο ιατρικό κόσμο. Είναι μια εντολή άνοθλη. Είναι λάθο. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμο ότι χρειαζόμαστε συνολικά αλλαγή πλεύση. Αυτή η επιλογή που κάνουν δεν πρέπει να προχωρήσει.